Λοιπόν, και ήδη έχουν μπει στο τραπέζι της συζήτησης, έχουν μπει και οι ιδιωτικοποιήσεις, έχει μπει και το ζήτημα των συντελεστών του ΦΠΑ. Στη δική σας εκπομπή, κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι όνειρό μου είναι ένας ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ, ο οποίος ήταν πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν μερικά χρόνια και ο οποίος είχε σηκώσει θύλα αντιδράσεων και σωστά. Γιατί ένας ενιαίος ΦΠΑ θα οδηγούσε σε ανατίμηση βασικών ειδών λαϊκής κατανάλωσης. Συν το κούρεμα του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, το 12.000 έχει πάει περίπατο, ο 751 το 2016, και αν συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταιροί, όχι με νόμο, δεν λέει που θέλαμε νόμο, τελείως αυτό. Αν συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι, ο ΣΕΒ δηλαδή, η ΓΕΣΕ και ούτω καθεξής, λοιπόν, και το νομοσχέδιο για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που σωστά υπόθηκε ότι στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης τα τέσσερα αυτά σημεία, δηλαδή σύτηση, στέγαση, ενίκιο και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προβλεπόταν 1.300 για αυτά τα τέσσερα μέτρα στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και φτάσαμε στα 200 εκατομμύρια. Η προηγούμενη κυβέρνηση δηλαδή κούρευε μισθούς συντάξεις για να πληρώσει δόσεις. Η σημερινή κυβέρνηση κουρεύει το πρόγραμμά της για να πληρώσει επίσης δόσεις. Και ένα πολύ σημαντικό, κύριε Χατζηνικολάου, ζήτημα είναι το εξής. Ο εσωτερικός δανεισμός είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να περνάει. Συγγνώμη, έτσι. Δεν βλέπετε πουθενά εσείς ένα φως, δηλαδή. Είναι μια αριστερή κυβέρνηση. Και προσπαθεί. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όχι, δεν λέω ότι να θέλει. Αυτοχαρακτηρίζεται όπως θέλει. Συγχωρείτε, με τα εξέλιξη του κουκού εσωτερικού είναι. Μην τα λέτε όπως θέλετε. Είναι χειρότερο το σου. Εγώ τι. Μου φορτώνει το κουκού εσωτερικού εμένα από τον άνθρωπο. Λέω ότι είπε το κουκού, για το κουκού εσωτερικό. Λέω με τα εξέλιξη. Εμφυλίου του. Όχι, δεν άρω με τα εξέλιξη. Δεν βλέπετε τίποτα. Σαν αριστεροί, σαν κομμουνιστές, δεν βλέπετε κάτι που να έρχεται που να είναι πιο θετικό. Εδώ τους έχετε κατακεραυνώσει χειρότερα από τη δεξιά, κύριε. Κύριε Χατζή, στην κριτική εμείς όμως, βλέπουμε, έτσι. Εμείς βλέπουμε, λέω, δεν ξέρω, εμείς βλέπουμε ένα μήνα μετά, ένα φως, ένα μήνα μετά, ότι μια σειρά βασικά ζητήματα, βασικά στρατηγικά, δεν, ξέρετε, δεν είναι θέμα προθέσεων, ούτε είναι θέμα ιστορικών καταβολών και ιδεολογικών καταβολών του καθενός. Πώς δεν είναι. Όχι, δεν είναι. δεν είναι ιδεολογικό καταβολών του καθενός τι έκανε στο παρελθόν. Είναι ότι εδώ υπάρχει αποδοχή ενός πλαισίου που λέει κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει αναγνωρίζω το χρέος, που λέει ότι θα διαχειριστώ αυτή την οικονομία του κεφαλαίου που έχει συγκεκριμένους νόμους. Που έχει συγκεκριμένους νόμους. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι καπιταλισμός, λέγεται. Και έχει συγκεκριμένους νόμους. Λοιπόν, όταν επομένως αποδέχεσαι όλο αυτό και τις καλύτερες προθέσεις να έχεις, οδηγείσαι, κύριε Χατζή, οδηγείσαι, κύριε Χατζή, πρέπει να απαντήσω σε μια μικρή διακοπή. Εμείς έχουμε πει. Κύριε Γιώκα, βάλτε μια τελεία, παρακαλώ. Το έχουμε δηλώσει με κάθε. Να απαντήσω στην κυρία Κοραή. Ρωτήσατε, κυρία Κοραή. Με ρώτησε αν θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσετε. Λοιπόν, έχουμε πει ότι όποιο νομοσχέδιο έχει το οποίο πραγματικά δίνει μια ανακούφιση στο λαό, είναι σε μια φιλολογική κατάσταση. Όχι Μαϊμού όμως, όχι Μαϊμού σαν και αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Φυσικά δεν είναι αντιανθρωπιστικό. Το εσωτερικό σας πρόβλημα. Για το βασικό μισθό, βεβαίως θα γίνει, όχι σήμερα, εντός διετίας και με προϋποθέσεις που είναι ασφαλιστικά ταμεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ρύθμιση των δόσεων. Δεν μπορεί να πει του άλλου πήγαινε πνίξου έτσι, θα πάρουν προϋποθέσεις. Θα γίνει με νόμο, κύριε φίλε. Και με νόμο θα γίνει, δεν θα γίνει νόμος οι συλλογικές συμβάσεις. Πώς θα γίνει, 51. Θα επαναλαμβάνω. Εμείς σαν κουκουέ, εσείς, θα το φέρουμε εσείς άμεσα σαν νόμο. Μα σας λέω το. Και επειδή τίθεται το ερώτημα, έρχεται το ερώτημα πριν, αν το κουκουέ θα ψηφίσει ορισμένα νομοσχέδια που θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας τεθεί και από την ανάποδη το ερώτημα. Απαντώ και σας απαντώ. Τα νομοσχέδια που φέρνει το κουκουέ για κατάργηση μνημονίων και εφαρμοστικών νόμων, για επαναφορά του 751 κανονικά. Την πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση. Εκείνα ρωτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αν την νομοθετική πρωτοβουλία σε κάθε περίπτωση την έχει εκάστοτε η κυβέρνηση. Δεν την έχει αντιπολίτευση. Δεν την έχει αντιπολίτευση. Πού το βρήκατε αυτό, κύριε Φίλε. Εμεί λέμε να καταθέσουμε προτάσει νόμου. Θα την πείτε βεβαίω. Καμία αντίρρηση. Γιατί λέτε ότι έχετε πρωτοβουλία μόνο εσεί. Θα την έχετε σαν πρωτοβουλία. Λέω τελικώ το νόμο δεν ψηφίζει η κυβέρνηση. Δικαίωμα έχει η αντιπολίτευση να φέρει ένα πράγμα θα σα λέγατε. Ακούστε το πράγμα θα σα λέγατε. 7.51 θα το φέρουμε. Κύριε Γιώκα, έχει ενδιαφέρον. Θέλετε 600 ευρώ επίδομα μηνιαίο για κάθε άνεργο, λέτε. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους επί 14, επί 600 είναι 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέτοια δεν ψηφίζουμε. Τέλος. Τέτοια δεν ψηφίζουμε.
14 δεν τα έχουμε. Του εφαρμόσαμε όμω που λέγατε. Επαναλαμβάνω, δεν τα έχουμε και δεν ψηφίζουμε τρέλε. Όχι, αυτό είπε ο κύριο Κάρσταλμπιού. Άρα θα δείτε τρέλα να καταργηθεί. 14 δεν μπορούμε να τα βρούμε, κύριε μου. Κύριε του Κουκουέ. Και ταυτόχρονα λέτε. Άρα θεωρείτε τρέλα, κύριε Χατζηνικολάου. Θεωρεί τρέλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί παραλογισμό και τρέλα. Να καταργηθούν οι εφαρμοστικοί νόμοι του μνημονίου. Δεν κατάλαβα τι λέμε. Λοιπόν, αυτό θεωρείτε. Μα αυτό λέμε. Να δει το χρόνο στους ανέργους και 40.000 αφορολόγητο. Δηλαδή, από πού θα πάρει τι. Ενώ αντιθέτως από τον καπιταλισμό γενικά. Πιστού, τι κάνουμε δηλαδή, ονείρο στην καταληκτική έχουμε. 40.000 αφορολόγητο λέτε και 14 δισεκατομμύρια για τους ανέργους. Κοροϊδευόμαστε τώρα. Ακούνε οι άνεργοι. Καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Αυτό για το οποίο ο λαός τα προηγούμενα χρόνια φώναζε και κινητοποιήθηκε, του λέτε σήμερα ότι είναι παραλογισμός. Άσφαιρη αντικαπιταλιστική ρητορία κάνετε, τίποτε άλλο. Μπέστε λίγο στη συζήτηση για τον Κοσμάκη. Πολλά ερωτήματα έχω, κύριε Φίλη, για το αν έχει εγκαταληφθεί η υπόθεση των 100 δόσεων. Όχι. Δεν είναι καταληφθεί. Είναι βέβαιο αυτό. Με μία φωνή το λέμε. Όχι. Όχι. Θα προχωρήσει κανένα. Βεβαίω θα προχωρήσει. Και σε τι μορφή, κύριε Φίλη. Θα τη δούμε σε τι μορφή. Σε αυτά θα τη δούμε. Η μορφή δεν έχει σημασία. Η μεγάλη πλειοψηφία των οφειλωτών θα του αφορά. Η μεγάλη πλειοψηφία.